Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα. Το θέμα αυτό είναι η κατάθλιψη. Μία κοπέλα μου άφησε στα σχόλια ή μου έστειλε μήνυμα, δεν θυμάμαι, ότι δεν νιώθηκε πολύ καλά τελευταία και εγώ σαν φαρμακοποιός την μπορώ να της προτείνω για την κατάθλιψη, αν έχει κατάθλιψη. Λοιπόν, τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι καμιά φορά ύπουλα. Και πολλοί κόσμοι υποφέρει από κατάθλιψη εδώ στην Ελλάδα και θεωρείται ταμπού και δεν το λέει. Λοιπόν, τι είναι η κατάθλιψη? Η κατάθλιψη δεν είναι όταν νιώθεις άσχημα επειδή σε παράτησε ο εγκόμενός και κλαίς. Αυτό είναι φυσιολογικό, να κλαίς όταν σε παρατάει ο εγκόμενος, τουλάχιστον στα δικά μου δεδομένα. Κατάθλιψη δεν είναι όταν, ας πούμε, χτύπα ξύλο, πεθαίνει το ζωάκι σου ή κάποιος στην οικογένειά σου ή τέλος πάντων σου συμβαίνει κάτι κακό και στεναχωριέσαι. Αυτές είναι φυσιολογικές αντιδράσεις πέθους. Κατάθλιψη λέμε ότι έχουμε όταν έχουμε άσχημη διάθεση για πολύ καιρό και αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει κάποιο λόγο που υφίσταται, απλά υφίσταται, έχουμε άσχημη διάθεση. Ένας άλλος τρόπος να καταλάβετε αν έχετε κατάθλιψη είναι να δείτε αν έχουν αλλάξει συνήθειές σας. Δηλαδή αν κάτι που σας άρεσε πάρα πολύ στο παρελθόν να κάνετε, παραδείγματος χάρη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Ή μου αρέσει πάρα πολύ να χορεύω, να τραγουδάω. Ξαφνικά δεν το κάνετε και δεν βρίσκεται καμία χαρά σε αυτό. Εκεί πρέπει να το ψάξετε λίγο. Η έλλειψη κινήτρου μπορεί να υποδηλώνει κατάθλιψη. Δηλαδή το ότι δεν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, δεν θέλετε να σηκωθείτε από το κρεβάτι σας. Πολλές φορές η έντονη απομόνωση, δηλαδή δεν θέλετε να μιλήσετε με ανθρώπους, δεν θέλετε γενικά τους δικούς σας ανθρώπους, δεν νιώθετε κανένας, δεν σας καταλαβαίνει, νιώθετε χαμένοι. Καμιά φορά αυτοί που έχουν κατάθλιψη έχουν εικόνες μέσα στο μυαλό τους ότι βρίσκονται μέσα σε ένα τούνελ και δεν υπάρχει φως στην άλλη άκρη. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο βουνό μπροστά τους και δεν μπορούν να το ανεβούν. Νιώθουν μια ανημπορία, έχουν χάσει τις ελπίδες τους, δεν ελπίζουν σε κάτι. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν έχει κατάθλιψη, που έχει φυσιολογική ροή σκέψης, θα πει, εντάξει, μου έτυχε αυτό τώρα το άσχημο, αλλά τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Θα κάνω υπομονή, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη δεν μπορεί να δει στο μέλλον και να δει ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Νιώθει ότι μονίμως θα σέρνεται σε αυτό το επίπεδο ύπαρξης κάτω από το κανονικό ή το υπόγειο. Το δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό βέβαια σε πολύ βαριά κατάθλιψη. Μπορεί να έχει αυτοκτονικές τάσεις κάποιος που έχει κατάθλιψη. Δηλαδή, αν ακούσετε κάποιον ή αν εσείς σκέφτεστε, έχει και να πεθάνω, τι με νοιάζει, ας πούμε. Ή σκέφτομαι πώς θα ήταν η κηδεία μου. Ή με φαντάζομαι μέσα στο φέρετρο. Ή αν είχα χάπια θα αυτοκτονούσα. Αυτά πρέπει να τα πάρετε στα σοβαρά. Δηλαδή, φυσιολογικοί άνθρωποι δεν τα λένε αυτά τα πράγματα, όσο στεναχωρημένοι και αν είναι. Τους φαίνεται απαράδεκτο να πω. Τους φαίνεται περίεργο ότι κάποιος θα μπορούσε να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτοί που έχουν κατάθλιψη, δυστυχώς δεν θέλουν και να βοηθηθούν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με κατάθλιψη δεν θα πει «Α, έχω κατάθλιψη! Τώρα που μου το είπε η Ελίνα στο λίγο απ' όλα, το κατάλαβα. Θα πάω λοιπόν να γίνω καλά». Δεν θα το κάνει. Γιατί ακριβώς η κατάθλιψη του είναι που τον κάνει να μην θέλει και να μην τον νοιάζει να κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Οπότε είναι καθαρά στον κύκλο να βρεθεί κάποιος που να τον τραβήξει από το γιακά, να του πει «Οπ, έλα εδώ, χρειάζεται βοήθεια» και να είναι αυστηρός μαζί του. Και να πάει βέβαια να ζητήσει βοήθεια από ένα γιατρό. Να τον πάρει με το ζόρι και να τον πάει στο γιατρό. Σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχολόγο, σε ένα παθολόγο, οπουδήποτε. Γιατί μπορεί να είναι μια ήπια μορφή κατάθλιψη και να θεραπεύεται με απλή συνομιλία, με αν έχει 2-3 καλά φιλαράκια να καθίσει να συζητήσει 5-6 εβδομάδες μαζί του, και αν είναι πιο σοβαρή η κατάθλιψη, παιδιά, οι φίλοι δεν βοηθάνε τόσο πολύ. Οι φίλοι δεν ξέρουν τι να σου πούνε και πώς να σου το πούνε, όπως θα σου το πει ο επαγγελματίας. Και καλώς ή κακώς υπάρχουν άτομα που χρειάζονται φάρμακα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι φαρμακοποιός. Το λέω γιατί και εγώ προσωπικά, και θα μου πείτε αυτό είναι υπερβολικό να το πω σε όλο τον κόσμο, αλλά ακριβώς γι' αυτό και θα το πω, διότι στην Ελλάδα είναι ταμπού το να έχεις κατάθλιψη. Εγώ υπέφερα και υποφέρω ακόμα και τώρα από κατάθλιψη. Θα μου πείτε, μα δεν φαίνεσαι τύπος που έχει κατάθλιψη, είσαι τόσο δυναμική και ζωή και γελαστή στα βίντεο σου. Ναι, είμαι. Γιατί τώρα είμαι καλύτερα.
Και γι' αυτό και κάνω και βίντεο. Εγώ ήθελα να κάνω βίντεο από πριν από 3 χρόνια. Αλλά πέρασε μια πάρα πολύ άσχημη φάση κατάθλιψης που δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Όλα αυτά τα συμπτώματα που σας είπα, εγώ τα είχα. Και δεν θα πήγαινα στο γιατρό εάν με έπιανε η μάνα μου από το μανίκι, ας πούμε, και δεν με εκβίαζε ουσιαστικά. Και πήγα. Και παίρνω και φάρμακα για την κατάθλιψή μου. Και είμαι πάρα πολύ καλύτερα. Και αυτό φαίνεται. Γιατί, πώς θα μου πεις, πώς φαίνεται ότι είσαι καλύτερα. Εμένα μου φαίνεσαι τρελή. Εντάξει, οκ. Μπορεί και να είμαι. Πώς είμαι καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, είμαι πιο συνεπής στη δουλειά μου. Τώρα, εντάξει, με αυτή που με ξέρετε θα γελάτε, σταματήστε να γελάτε. Είμαι πιο συνεπής στη δουλειά μου. Είμαι πιο συνεπής στη δουλειά μου. Είμαι πιο σωστή στις κοινωνικές μου επαφές. Δηλαδή, φέρομαι ανάλογα με τις αρχές μου. Δεν μεταθέτω τα προβλήματα. Δεν θέλω. Και μόνο το γεγονός ότι κάνω βιντεάκια, ότι παίρνω, ας πούμε, την πρωτοβουλία και πάω ταξίδια, ότι έχω όρεξη να κάνω, σημαίνει ότι είμαι καλύτερα. Και εγώ πιστεύω ότι με βοήθησαν τα φάρμακα. Γιατί όταν προσπάθησα να τα σταματήσω κάποιο διάστημα, που πίστευα ότι εντάξει είχα βοηθηθεί και ήμουν αρκετά καλά, αντιμετώπισα, έγινα χειρότερα. Δηλαδή, εγώ βέβαια έχω καιρό που και από παλιά ήμουνα κάπως έτσι και ξέρω, ας πούμε, πότε με πιάνει. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω στη ζωή μου το αγόρι μου τον Παντελή, ο οποίος Παντελής είναι ένας βράχος που επάνω του μπορείς να στηριχτείς μέρα νύχτα για το οτιδήποτε. Και πραγματικά το αναγνωρίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είστε με άτομα τα οποία έχουν κατάθλιψη. Είναι πολύ ψυχοφθόρο και εγώ δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα στη θέση του Παντελή, να, όπως μου στέκεται αυτός, να του στέκομαι. Πολλές φορές είναι απελπιστικό, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φαινομενικά τίποτα, ο οποίος θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι ευτυχισμένος, να φέρεται λες και είναι ήδη νεκρός, δηλαδή να μην κάνει τίποτα, και να μην θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και ό,τι προσπάθεια να κάνετε εσείς, να αντιμετωπίσετε έναν αρνητισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθήσετε κάποιον με κατάθλιψη, γι' αυτό και πιστεύω ότι χρειάζεται και τη βοήθεια ειδικού, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα. Από εκεί πέρα, υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να είναι ήπια. Όσο πιο γρήγορα το αντιμετωπίσετε, όταν βλέπετε ότι βουλιάζετε μέσα σε αυτό, σε αυτή τη λάσπη, αν ακούσετε το τραγούδι από τις τρύπες του Αμνησία, δηλαδή τους στίχους, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που λέει θα περιμένω, θα το βάλω σε link κάτω, πραγματικά κάπως έτσι νιώθει κάποιος που έχει κατάθλιψη. Δηλαδή, είναι κάτι που ένας άνθρωπος με φυσιολογική ροή σκέψης δεν μπορεί να το καταλάβει. Και είναι διαφορετικό από το πένθος, διαφορετικό από τη στεναχώρια, διαφορετικό από την ταλκά, διαφορετικό από την καψούρα και χρειάζεται προσοχή. Και πρέπει σαν κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Εγώ προσωπικά, αν δεν ήταν για τη μητέρα μου και για τον Παντελή, δεν θα ήμουν εδώ να σας κάνω βιντεάκια. Θα καθόμουν και θα έκλαιγα τη μοίρα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τη μητέρα μου που με έστειλε στο γιατρό. Τη γιατρό μου, βέβαια, την ευχαριστώ υπερβολικά πολύ. Και τον Παντελή και όλους τους φίλους μου που μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν. Και τώρα είμαι πολύ καλύτερα και σκοπεύω. Και το θέμα αυτό με την κατάθλιψη είναι ότι δεν είναι μόνο τα φάρμακα, πρέπει να κάνεις και εσύ αγώνα. Να αλλάξει τρόπο που σκέφτεται το μυαλό σου, να αλλάξει το pattern μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή, να αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος και να προσπαθείς για το καλύτερο, για σένα. Αυτά είχα να πω για την κατάθλιψη. Απορίες, προσωπικά μηνύματα, αν θέλετε συστάσεις για γιατρούς. Ποτέ, μα ποτέ δεν ξεκινάμε φάρμακα από μόνοι μας. Ποτέ, μα ποτέ δεν το ρίχνουμε στο αλκοόλ, ποτέ, μα ποτέ δεν κάνουμε καταχρήσεις σε διάφορα ναρκωτικά και τέτοια, επειδή δεν νιώθουμε καλά. Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, υπάρχει η γραμμή αυτοκτονιών, αν νιώθετε τόσο απελπισμένοι, 13-14 είναι νομίζω. Αλλά γενικά, ή και online αν πάτε και θα βρείτε βοήθεια, απευθυνθείτε σε ειδικούς αν έχετε κατάθλιψη και αν κάποιος στο περιβάλλον σας αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, ας το βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και εγώ όσο μπορώ από εδώ θα βοηθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι
να ξεπεραστεί αυτό το ταμπού στην Ελλάδα περί κατάθλιψης, διότι οι καταθλιπτικοί δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν είναι δηλαδή τρελοί. Πολλές φορές οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, το μυαλό τους δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε, ή πολλές φορές η ζωή μας κατακλείζει. Πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα. Η ανθρώπινη δύναμη φτάνει μέχρι ένα σημείο. Και να μην ξεχάσω να τονίσω ότι αν πιστεύετε στο Θεό, μπορεί να σας βοηθήσει και η πίστη σας στο Θεό, με τον κατάλληλο πνευματικό άνθρωπο. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοιες... δεν έκανα τέτοια αντιμετώπιση, δεν θέλω, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η διέξοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Συγγνώμη αν σας στεναχώρησα και θέλω να δείξετε κατανόηση για τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος φίλος σας ή κάποιος γνωστός σας εκεί έξω να μην είναι καλά. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί μια ζωή την έχουμε, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Σχόλια, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!